Χαίρετε. Σήμερα θα δούμε πώς βγάζουμε το βάθος του πατώματος ενός κενού. Η πρώτη μέτρηση είναι η μέτρηση από εκεί που πατάμε μέχρι από εκεί που ξεκινάει το κενό. Ο αέρας δηλαδή, το ταβάνι. Εδώ έχουμε ένα γνωστό πηγάδι, το οποίο δεν έχει ταβάνι. Ακριβώς από πάνω έχουμε τη γνωστή περιστροφική κίνηση του LR200. Έχουμε καρφώσει στα πλάγια ένα πασαλάκι. Έχουμε συνδέσει ένα καλώδιο, μετά όλα τα πασαλάκια στα 10 μέτρα περίπου. Και έχουμε βάλει μία μεζούρα, το 0 εδώ και τα 10 μέτρα εκεί. Τώρα το κάνουμε έτσι γιατί το κενό μας είναι στενό και είμαστε ακριβώς στην αρχή του. Εδώ ακριβώς το πασαλάκι έχουμε τη γνωστή πάλι περιστροφική κίνηση. Ελαφριά άμα το πάμε προς τα έξω, σταματάει προς στιγμής, μας δείχνει ότι υπάρχει το κενό και ξαναξεκινάει την περιστροφή του. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχουμε ταβάνι. Δηλαδή είναι ανοιχτό το κενό. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε τη μέτρηση για να βρούμε το βάθος. Το κάθετο. Προχωράμε σιγά σιγά. Τώρα δείχνω εγώ τη μέτρηση σε ανοιχτό κενό. Υποτίθεται αυτό θα γίνει για κλειστό κενό. Και προχωράμε σιγά σιγά. Τώρα για τις ανάγκες του βίντεο θα κάτσω ανάποδα για να φαίνομαι καλύτερα. Και για το ότι φυσάει από εδώ άνεμος αρκετός και σπρώχνει το μηχάνημα προς τα δεξιά. Λοιπόν, όπως κάθομαι εδώ, βλέπουμε με την κίνησή του ότι πιάνει το πηγάδι. Πάω λίγο κατά εδώ, πάλι το βάζω. Το πιάνει. Συνεχίζω σιγά σιγά, στην πραγματικότητα συνεχίζω σημειωτών και προχωράω σιγά σιγά σε κάθε βήμα. Και παίρνω συνέχεια ενδείξεις. Έχω βάλει τις μπλε κερές γιατί στην περιοχή έχει και άλλα κενά και δεν θέλω να μας ενοχλούν. Εδώ έπιασε το βάθος ή έχουμε την περιστροφική κίνηση και κοιτάζουμε κάτω, είναι στα 6,60, οπότε συμφωνεί με το γνωστό βάθος του πηγαδιού. Είναι στα 6,60. Εδώ συνεχίζει να δείχνει το πηγάδι. Εδώ ακριβώς περιστρέφεται γύρω γύρω. Οπότε με αυτή την τεχνική πάλι, που είναι και εύκολη, βρίσκουμε το βάθος του πατώματος όπως εξηγήσαμε. Και μην ξεχάσετε να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας στο YouTube και να μας ακολουθήσετε στα social για περισσότερες ενημερώσεις. Ευχαριστώ.